ταξίδι στις σκέψεις. Γεια, τύχησε εδώ. Σήμερα φτιάξουμε μια ωραία συνταγή. Έχουμε μήλα, αλευράκι, ζάχαρη, αχνούλα. Έχουμε βούτυρο, αυγά. Θα κάνουμε μια ταρτόμηλα. Μια μηλό ταρτά. Και θα ξεκινήσουμε τρώγοντας ένα μήλο. Γεια, Ευτύχης εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε να φτιάξουμε μια τέλεια συνταγή, θα φτιάξουμε μια τάρτα μήλου. Ακόμα και βαριέστε θα την κάνετε τέλεια. Λοιπόν, έχουμε μήλα, τα αγαπημένα μας μήλα. Ωραία, τραγανά, νόστιμα, ελληνικά, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε επίσης αλεύρι για κάθε χρήση, για το ζυμάρι της τάρτας, άχνη ζάχαρη, τρία αυγά και βούτυρο. Η αναλογία για τη ζύμη της τάρτας είναι 300 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια βούτυρο σε κυβάκια και 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Επίσης βάζουμε 3 κρόκους αυγών. Μετά για τη γέμιση θέλουμε μήλα, λίγο έξτρα βουτυράκι, ζαχαρίτσα, αυτά. Θα κάνουμε όμως την ανάποδη μιλόπιτα, τη γνωστή Tarte Tatin, που έχει τις ρίζες της σε ένα πανδοχείο νότια του Παρισιού. Είναι γαλλική συνταγή, αλλά πλέον τη φτιάχνουν παντού. Αυτή η συνταγή ξεκίνησε με ένα λάθος, αλλά εμείς θα τη φτιάξουμε σωστά. Λέμε τώρα. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το ζυμάρι μέσα στο μίξερ. Πρώτα θα χωρίσω τα αυγά. Τρία αυγά. Θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο τρίκ για να χωρίζετε τα αυγά, χωρίς πολλούς μπελάδες. Όσα αυγά θέλουμε να χωρίσουμε, τα βάζουμε σε ένα βαθύ πιάτο. Να εδώ. Ολόκληρο έτσι. Τώρα παίρνουμε ένα μπουκάλι πλαστικό, αυτά του νερού, άδεια. Και τα χρησιμοποιούμε σαν βεντούζα για να μεταφέρουμε τους κρόκους των αυγών. Βουαλά. Γρήγορα πράγματα. Ωραία, έχουμε τους 3 κρόκους. Πάμε να ζυγίσουμε τα υλικά για να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Βάζουμε αλεύρι για κάθε χρήση στην κίτρινη συσκευασία. Είναι ιδανικό για ζύμες, για τάρτες, για πίτες. Χρησιμοποιήσουμε 300 γραμμάρια, περίπου το 1 τρίτο από το πακέτο. 300 ακριβώς, φίλε, η τιμία. Λοιπόν, τα βάζουμε εδώ στο μίξερ, μαζί με το βούτυρο, όσο πιο κρύο είναι τόσο καλύτερα. Κομμένο σε κυβάκια, βούτυρο αγελάδος, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε βούτυρο αληθινό και όχι μαργαρίνη. Αν σας ενοχλεί το πολύ βούτυρο, μπείτε στο site μας, στο bletsas.gr, εκεί έχουμε μια πολύ υγιεινή μιλόπιτα με αλεύρι ολικής και ελαιόλαδο. Ωραία, λοιπόν. 100 γραμμάρια ζάχνη άχαρη. Νάτι. Και ρίχνουμε πρώτα ένα πρώτο χτύπημα με αυτά τα υλικά. Βούτυρο. Αλεύρι και ζάχαρη. Να διαλυθεί το βούτυρο. Και να βάλουμε τώρα μέσα και τα αυγά. Και χτυπάμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Ωραία, μια λαδόκολα για να μην λερώσω τον πάγκο μου και μια πλαστική σακούλα κατάψυξης τροφίμων. Τι κάνουμε τώρα, το μείγμα θα το βάλουμε μέσα στη σακούλα μας και θα το βάλουμε στην κατάψυξη για να κρυώσει, να παγώσει. Θέλει τουλάχιστον 2 ώρες εκεί μέσα. Άρα, βγάζουμε αυτό από εδώ. Ζυμάρι. Βοηθάμε λίγο με τα χέρια. Ωραία. Και αυτό εδώ το θέλουμε όλο, το χρειαζόμαστε όλο. Και τώρα
θα το κάνουμε έτσι ένα ωραίο μπαλάκι, ένα ωραίο σχήμα έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, απαλό, μας χομυρίζει το βούτυρο. Και τώρα, το βάζουμε σε μία σακουλίτσα έτσι, να έχει λίγο το κενό της για να μην κολλήσει. Και αυτό εδώ το βάζουμε στην κατάψυξη να παγώσει. Και τώρα πάμε να καθαρίσουμε και να κόψουμε τα τέλεια μήλα μας. Χρειαζόμαστε 2 με 3 μήλα, ανάλογα με το μέγεθος του τηγανιού που θα χρησιμοποιήσουμε και επίσης ανάλογα με το πόσο μεγάλα ή μικρά είναι τα μήλα. Τριαντάφυλλο ανοίγει το μηλαράκι. Τέλειο είναι. Πάμε να κάνουμε το ίδιο για άλλα 2 μήλα ακόμα. 3. Όχι, 1 έχουμε, αλλά 2. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα. Βάζουμε εδώ στο τηγάνι. Βούτυρο. Μέσα εδώ. Αυτό είναι 50 γραμμάρια. Ουσιαστικά αυτή η συνταγή θέλει ένα πακέτο βούτυρο. 200 για το ζυμάρι γραμμάρια και 50 γραμμάρια για τη γέμιση. Ωραία. Για να λιώσει πιο γρήγορα το κόβουμε σε κομμάτες. Σε κομματάκια. Λιώνει το βούτυρο, φεύγει η υγρασία του και πριν βάλουμε μέσα τα μήλα, λίγο να τους ρίξουμε λεμονάκι για να μην μαυρίσουν. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, μήλα μέσα. Λοιπόν, θα τα ξαπλώσουμε. Και τώρα αυτά θέλουν κανένα τεταρτάκι, γυρνώντας 2-3-4 φορές, για να πάρουν και από τις δύο μεριές χρώμα και να μαλακώσουν ελαφρώς. Βάζουμε λίγο ζαχαρίτσα, η μισή ουσιαστικά από αυτή την έξτρα που έχουμε, αυτή είναι κρυσταλλική ζάχαρη. Θα βοηθήσει έτσι να καραμελώσουν τα μήλα. Βάζουμε και κρατάμε ελάχιστη για μετά. Ανακατεύουμε. Αν θέλουμε σε αυτό το σημείο μπορούμε να βάλουμε και λίγο κανελίτσα, πάει πάρα πολύ. Ωραία, τα μήλα μαγειρεύονται εδώ πέρα στο τηγάνι. Θέλουμε να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές, θα τα γυρίσουμε σε λίγο. Θέλουν κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτάκι. Και σε αυτό το σημείο αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο κανέλα. Ωραία, κατεβάζουμε την ένταση στο 5 και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν για ένα 20 λεπτό. Στα 10 λεπτά θα τα γυρίσουμε. Να είμαστε λοιπόν, έχουμε έτοιμα τα μήλα, τα οποία έχουν πάρει χρώμα, έχουν μαλακώσει και αυτό είναι ένα άλλο τηγάνι, το οποίο δεν έχει χερούλι, ουσιαστικά το έχω βγάλει για να μπορώ να το βάλω στο φούρνο. Αν έχετε τηγάνι το οποίο μπαίνει στο φούρνο με το χερούλι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αλλιώς βγάλτε το. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο που είμαστε, τα μήλα από τη μία μεριά έχουν πάρει χρώμα, έχουν καραμελώσει. Τι έχουμε να κάνουμε, να φέρουμε το ζυμάρι από την κατάψυξη που έχει γίνει σκληρό και έχει στερεοποιηθεί. Φέρνουμε και τον τρίφτη, το χοντρό. Και θα τρίψουμε το ζυμάρι πάνω από εδώ. Πολύ ωραία φάση. Μπορείτε, αν θέλετε, να ανοίξετε σφολιάτα, να την κάνετε τη ζύμη σαν φύλλο και να τη βάλετε από πάνω. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι αυτό εδώ το παγωμένο, το κρύο με το βούτυρο, καμιά φορά μπορεί να κολλήσει, να μην σου ανοίξει σωστά. Ενώ έτσι είναι πιο εύκολο. Άρα, φέρνουμε αυτό εδώ. Και αρχίζουμε από πάνω να τρίβουμε το ζυμάρι. Για να φτιάξουμε μια στρώση με τη ζύμη μας. Είναι σαν τυρί, κοιτάξτε πόσο ωραίο. Τρίβουμε και πατάμε.
Θέλει λίγο ακόμα για να καλύψουμε όλα τα σημεία, να μην φαίνεται καθόλου μήλο. Ωραία φάση. Είναι σημαντικό να είναι παγωμένο το ζυμάρι, γιατί αλλιώς θα σκολίσει τα χέρια. Ωραία. Βάλουμε και αυτό. Αυτό να καλύψουμε όλα τα κενά. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα αυτό πάει στο φούρνο στους 180 βαθμούς για ένα τεταρτάκι, 20 λεπτάκι, να πάρει από πάνω χρώμα και θα είναι έτοιμο και τέλειο. Έτοιμο. Δείτε τα υλικά για να το φτιάξετε σπίτι. Ταξίδι στις γεύσεις. Για την Tarta 10, την ανάποδη μιλόπιτα, χρειαζόμαστε 300 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση στην κίτρινη συσκευασία, 200 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και 3 κρόκους αυγών. Αυτά για το ζυμάρι. Χρειαζόμαστε επίσης 3 μήλα κήκου, 50 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη και λίγο κανέλα. Για τις πιο πετυχημένες, εγγυημένες και νόστιμες τάρτες και γλυκά, χρησιμοποιούμε αλεύρι αφή και ραμάρι μάνα. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletchas.gr. Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο! Ταξίδι στις γεύσεις. Τέλεια είναι. Επική! Και ακόμα πιο επική θα είναι όταν θα τη γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα την τάρτα πρέπει να τη γυρίσει ανάποδα. Παίρνεις ένα πιάτο, φέρνεις τη τούμπα, προσοχή να μην καείς, την γυρνάς. Έλα, Δεσποινής Tarta 10. Ωχ, παιδιά, είναι φανταστική, δραπέτευσε ένα μήλο. Η αστυνομία της κουζίνας θα το βάλει στη θέση του. Έλα εδώ, φίλε. Πού πας. Είναι εκπληκτική. Είναι φανταστική. Είναι πενταόμορφη. Είναι πεντανόστιμη. Δεν έχουμε φάει ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος. Θα τη φάμε τώρα. Λοιπόν, φτιάξτε κι εσείς και τα λέμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, μπείτε στο site μας στο bletchas.gr να ξαναδείτε τις συνταγές. Επίσης, εκεί μπορείτε να δείτε άλλες πάρα πολλές τέλειες συνταγές σαν αυτές. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ. Γεια χαραντάν! Γεια! Κοιτάξτε εδώ.